Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump Les Mills. Γυμναστήριο Body House. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γήινης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραυδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697 53 033 80. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 ιντσών και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Σε μια αίθουσα κατάμεστη από πολίτες του πύργου και φορείς που αγωνιούν για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Και όμως, στην ομιλία του ο Δήμαρχος, πριν ξεκινήσουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, δεν έδωσε απάντηση στην αγωνία των παρευρισκομένων για την άμεση αποκομιδή. Προσπάθησε όμως έντεχνα να αποφύγει τη σύγκρουση μαζί τους, τονίζοντας ότι θα πρέπει να διαβαστούν μόνο τα ψηφίσματα και όχι τοποθετήσεις για κέρδος χρόνου, ώστε να συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τότε ακριβώς επενέβη η επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Συμπολιτεία Δώρα Καλάκου, η οποία ζήτησε σε έντονο υφός να μιλήσουν οι φορείς και οι κάτοικοι χρησιμοποιώντας το χρόνο της. Ο Δήμαρχος, πριν γίνει αυτό, το μόνο που ανέφερε ήταν συναντήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα με υπουργούς και βουλευτές και το Προεδρείο του ΦΟΤΣΑ. Είτε ως απόψεις δικές σας, είτε ως απόψεις των άλλων αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων, θα ληφθούν σοβαρότατα υπόψη. Θα ληφθούν σοβαρότατα υπόψη ακόμη από τον πρόεδρο του ΦΟΣΑ, που θα είναι μαζί. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η οποία είναι ανοιχτή και δεν είναι συζητημένη και προσχεδιασμένη και στημένη με τον υπουργό, με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, θα έρχομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το κουβεντιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν μια αδύναμη δημοτική αρχή έρμεο στα χέρια του καθενός να διαχειριστεί θέματα τεραστίου όγκου, βάθους, ύψους και επιπέδου σαν για αυτά που πρέπει να περπατήσει η παρούσα δημοτική αρχή για να φέρει την πόλη στα ίσα. Αλίμονο αν όλα προήρχοντο μέσα από λαϊκές συνελεύσεις. Θα προέλθουν όλα μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλει ο νόμος και καθορίζει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύτηκε
ότι αμέσως μετά τη δική σας ομιλία θα έχουν δικαίωμα να μιλήσουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν φοβάμαι τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ, ακόμα και να με βρίσουν. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουν. Το τελευταίο καιρό νομίζω ότι το θέμα των σκουπιδιών το συνηθίσαμε στον πύργο, γιατί δεν έρχεται εδώ και δεν μιλάει κανένας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε εδώ σήμερα κόσμος, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτή και για το δικό μου προσωπικό ή πολιτικό κόστος. Οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν, γιατί πρέπει να τους ακούσουμε επιτέλους και δηλώνω ότι σε περίπτωση που δεν επιτρέψετε να διαβάσουν το ψήφισμά τους, θα αναλώσω το μεγαλύτερο μέρος του δικού μου χρόνου για την ομιλία μου να διαβάσω όλα τα ψηφίσματα όλων των ανθρώπων. Και η προσπάθεια που κάνουν, που λέτε εσείς τώρα, μετά από τόσο καιρό, ότι είστε ευτυχείς που έρχονται, δεν είναι ούτε καμία δεξιότητα αποτέλεσμα, ούτε τίποτε άλλου περιστατικού γεγονότος, παρά μόνο ότι οι άνθρωποι αγανάκτησαν. Στη συνέχεια, αφού διαβάστηκαν ψηφίσματα φορέων που δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα, τον λόγο πήραν και ανέγνωσαν τα ψηφίσματά τους ο εκπρόσωπος των γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριος Σωκράτης Σωτηρόπουλος, η Μαρία Κουτσούκου, που ανέγνωσε το ψήφισμα του συντονιστικού οργάνου για ένα πύργο χωρίς σκουπίδια, ο κύριος Νίκος Κατσαρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου εκ μέρους των επιστημονικών φορέων που παρευρίσκονται εκεί, ΤΕΕ Φαρμακευτικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος και Οδοντιατρικός Σύλλογος, και η κυρία Ξενοπανάγος, εκπρόσωπος της ΟΓΕ. Συνεπώς, οι κάδοι υπάρχουν περιμετρικά του σχολείου μας, γεμίζουν οικιακά απορρίμματα παρακείμενων οικιών και καταστημάτων, που υποχρεωτικά περνούν δίπλα ή πάνω από αυτά, και πολλές φορές αυτά είναι χυμένα ή διαλυμένα στα πεζοδρόμια ή ακόμα και συνάστρωπα. Αυτό θέτει σε κίνδυνο, σε άμεσο κίνδυνο, την υγεία των παιδιών μας από μολυσματικές ασθένειες, και μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και το πρόβλημα θα είναι πιο έντονο. Πολύ συχνό φαινόμενο είναι η παρουσία διάφορων προκτικών που ψάχνουν στο σκουπίδι για τροφή, και όλα αυτά, άλλοτε ψόφια, έχουν γίνει οικία εικόνα στα μάτια των παιδιών μας. Κατά την παραμονή τους ή κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων παίζουν και κινούνται στον προάβλιο χώρο, δίπλα σε αυτά ακριβώς. Κρίνει τον αγκαίο να τονίσουμε ότι κατά την πρόλαση στο σχολείο κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα. Δεδομένου ότι αφενός ανάμεσα εκτός και εντός των απορριμμάτων κάδων, απορρίμματα είναι επικίνδυνα, όπως αυτά είναι καδρόνια, είναι σίδερα και διάφορα άλλα. Εκτεθειμένα στον δρόμο, στα πεζοδρόμια, αφετέρου στην προσπάθειά του να προσεγγίσουν στο σχολείο, οι μαθητές αναγκάζονται να απομακρύνονται από το πεζοδρόμιο, να κατεβαίνουν στον δρόμο με κίνδυνο την ασφάλειά τους. Άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων από όλο το Δήμο Πύργου, για να μην ξεχνάμε ότι στα χωριά έχουν να μαζευτούν ακόμα περισσότερο καιρό από ό,τι στην πόλη του Πύργου, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών, χωρίς να υπάρξει εκ νέου υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όχι καινούριες χωματερές. Την πρώτη πλήρη ενημέρωση για τις προτάσεις του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Απομάκρυνση των κάδων είναι το αίτημα που έβαλε και ο Σύλλογος προηγούμενος των γονέων, των σύμμικτων απορριμμάτων από τις εισόδους των σχολείων και από χώρους που γειτνιάζουν με αυτά. Τοποθέτηση εντός των προαυλίων των κάδων ανακυκλωμένων υλικών. Δημοσιοποίηση στα πανελλαδική εμβέλεια ΜΜΕ της απαράδεκτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την διαχειριστική ανικανότητα ή σκοπιμότητα των δημοτικών αρχών. Κλείσιμο σχολείων και δημόσιων χώρων μέχρι τον καθαρισμό τους από τα απορρίμματα. Διοργάνωση λαϊκηρίου διαμαρτυρίας για τη δέσμευση υλοποίησης από τους υπεύθυνους των παραπάνω ετοιμάτων. Απαιτούμε τη μόνιμη λύση του προβλήματος. Απαιτούμε να φύγουν τα σκουπίδια από την πόλη και τα χωριά. Να υπάρξει ένας κρατικός φορέας για την οριστική επιλύση του προβλήματος, χωρίς να επιβαρύνονται οι κοινότητες οικονομικά και χωρίς καμία ανάμειξη ιδιωτών. Ο φορέας αυτός με επιστημονικά κριτήρια θα κάνει τις προθετήσεις, θα επιλέγει τις μεθόδους διαχείρισης με προτεραιότητα τη διαλογή στην πηγή, θα σέβεται την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο οι Δήμοι, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους, θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε διαλογή στην πηγή, σε ανακύκλωση, σε κομποστοποίηση, να έχουν έσοδα τα οποία θα μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη άλλων λαϊκών αναγκών.
Καλούμε τους δημότες του πύργου, των περιφόρων και των άλλων διαμερισμάτων του νομού, καθώς και τους μαζικούς φορείς, να εντείνουν άμεσα την πάλη τους για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Εκφράζω τις απόψεις των 5 επιστημονικών συλλόγων του νομού, του ιατρικού, του φαρμακευτικού, του δικηγορικού και των πολιτικών μηχανικών και του ιατρικού φυσικά. Σαν σύλλογοι που είμαστε ρηστοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση, συνυπογράφουμε και τα υπόλοιπα αιτήματα που ο Σύλλογος Γονέων και Κεδεμόνων και το Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι κατέθεσαν εδώ. Ευελπιστώ σύντομα να βρεθεί μια λύση. Είναι προς το καλό όλων μας, κύριε Δήμαρχε, και της κυρίας Δημοτικής Συμβουλής. Είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να ακούσουμε τις φωνές, όχι των μεγάλων, γιατί δεν θα καταφέρουμε να το λύσουμε τελικά το πρόβλημα. Θα ακούσουμε τις φωνές των παιδιών στα σχολεία. Στα σχολεία οι γονείς βρίσκονται εδώ για να φτάσουν οι σύλλογοι γονέων λοιπόν να έχουν τόσο έντονη φωνή και να ενωθούν, να είναι δύναμοι. Αντίστοιχα από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, εγώ δεν θα μιλήσω για τους κάδους τους μπλε που θα πρέπει να φύγουν απ' έξω γιατί έχουν γίνει αποδέκτες των γύρω πολυκατοικιών λόγω αδιεξόδου. Να πούμε ότι μπορούμε με την ανακύκλωση και την ανάκτηση και την αξιοποίηση να φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Μπέλος προχθές, 50%. Πρώτη συζήτηση των ημερησίων θεμάτων στην ειδική συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός έτους 2013 και επίσης έγινε συζήτηση εντός ημερησίας για το θέμα της συμμετοχής του Δήμου Πύργου και των τοπικών κοινοτήτων στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2015, όπου τοποθετήθηκαν και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη ημί των κοινοτήτων στο πρόγραμμα δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς κατά του δάκου της ελιάς. Δίνουμε το OK στον αντιδήμαρχο και την άλλη μέρα κάνουμε ένα τοπικό συμβούλιο για τον Νίκο Ζαρία. Άλλη φορά, να μην πέφτει το μαχαίρι στον νόμο το δικό μας, γιατί εμείς σαν πρόεδροι έχουμε γίνει κυσάκι του Box και τελευταία στιγμή, ενώ κανονικά έπρεπε να γίνει λαϊκή συνέλευση, να καλέσουμε τους ελληνοπαραγωγούς, γιατί άλλοι μπορούν να θέλουν, άλλοι μπορούν να μην θέλουν και να πάρουν την απόφαση. Όμως αφού φτάσαμε στο σημείο και επειδή πέρυσι είχαμε τρομερές απώλειες στο Λάδι, πιστεύω ότι πρέπει να προλάβουμε τις πανδημίες και οι πρόεδροι να δώσουμε τη λύση εμείς. Η Δημοτική Αρχή να πιέσει να γίνει σωστή δακτυπνία για την παραγωγή πυρών και έχουν απαιτήσεις. Και επειδή είμαι γνώστης των πραγμάτων, χθες διάβασα στον τύπο, τον τοπικό, ότι 300.000 ευρώ δεν φτάνουν για 10 εκατομμύρια ελαιόλαδα. Αυτά είναι τιμήματα. Ή ρεντάνε, ή ρεντάνε. Για όποια δημοτικά διαμερίσματα πάρουν την απόφαση να ρωτήσουν να υπηρετήσουν, πρέπει να γίνει σωστή δουλειά. Η Δημοτική Αρχή να πιέσει την περιφέρεια κάτω, οι εργολάβοι που θα πάνε να ρωτήσουν για τον δάκο, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αν στο τέλος της συγκομιδής η παραγωγή έχει δάκο και αποδειχτεί ότι ο δάκος δεν έχει γίνει σωστή δουλειά, να υπάρχουν και ευθύνες. Επισκέψεις σε Επιμελητήριο Ηλίας και Εργατικό Κέντρο Πύργου πραγματοποίησε με αφορμή την επίσκεψή του στον ΟΜΟ ο βουλευτής Αχαΐας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Νίκος Νικολόπουλος. Καταρχάς, επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο Πύργου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Νίκο Ορφανό, την πρόεδρο των εμποροϊπαλλήλων Χρύσα Ζούπη και τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πύργου Γιάννη Βέντρα, όπου του έθεσαν το θέμα που ταλανίζει την πόλη του Πύργου, τα σκουπίδια, καθώς και το θέμα που αφορά το εργατικό δίκαιο. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πύργος αυτή τη στιγμή είναι τα σκουπίδια. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε τον κύριο Νικολόπουλο, η επίσκεψή του στην Αθήνα, να δει τον υπουργό και τους δύο υπουργούς, και η Υγεία και τον κύριο Μπούτσι, να δοθεί μια λύση πλέον. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ή να γίνει δεματοποίηση και να τοποθετήσουν μέχρι να γίνει ο χιτής στην Τριανταφυλιά. Μια Τριανταφυλιά που εδώ και 25 χρόνια έχει γίνει σύρια. Πρέπει ο εισαγγελέας να καλέσει πολλούς από αυτούς τους κυρίους που τότε ήταν αρνητικοί για την Τριανταφυλιά, να τους καλέσει και να πάνε να πληρώσουν και αυτά τα έξοδα που βγαίνανε έξω και κάνανε σπατάλι στο χρήμα, να πάνε να επισκεφτούν διάφορες πόλεις της Ευρώπης, να δούνε πώς γίνεται η καύση. Επήγανε πολλοί άρχοντες τότε, τα είδανε τις καύσεις, αλλά λύση δεν δώσανε. Άρα πηγαίνανε και διασκεδάζανε. Βλέπουμε τώρα λοιπόν μετά από 25 χρόνια γυρίζουν στην Τριανταφυλιά, μακάρι να γίνει το έργο εκεί πέρα, να ολοκληρωθεί και να τελειώσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια, ένα πρόβλημα σοβαρό που είναι και από την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία,
Και θέλουμε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα και μόνο στην υγεία να δοθεί λύση, διότι μόλις αρχίσει να καβοκαιρεύει και τα σκουπίδια θα είναι ακόμα στον δρόμο, φαντάζεστε τι θα γίνουν εδώ και τα σκουπίδια είναι και γύρω-γύρω από τα παιδιά, από τα σχολεία και μέσα στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει εκτενή αναφορά στα σκουπίδια, ήταν το μόνο πρόβλημα που μας προβλημάτιζε σαν παράταξη για να λάβουμε θέση. Είχαμε κάνει μελέτες, είχαμε αναθέσει μελέτες στην Αθήνα για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το σκληρό κομμάτι, αυτό το απεχθέστατο κομμάτι, για πολλούς απεχθέστατο, το πολύ σημαντικό όμως για τη δημόσια υγεία κομμάτι των σκουπιδιών. Λένε ότι ο δερματοποιητής μπορεί να χαλάσει με τον υδροφόρο ορίζοντα τη φύση. Όμως ο υδροφόρος ορίζοντας αυτή τη στιγμή έχει σε όλα τα χωριά εξαπλωμένα τα σκουπίδια κατά όλο το μήκος όλων των χωραφιών, οπότε ο υδροφόρος ορίζοντας αυτή τη στιγμή κάνει κακό και στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα. Λύσεις υπάρχουν. Το γιατί δεν παίρνει κάποιος σωστή τοποθέτηση με σκληρό μέτρο, με τον κώδικα ποινικής οικονομίας και να πει ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το πρόβλημα και να σας πούμε ότι εσείς μπορείτε να εισηγηθείτε και κάπως να βρεθεί μια λύση που είναι εντός των ημερών, αύριο μπαίνει η άνοιξη. Από την άνοιξη λοιπόν έχουμε τελειώμα στο παγετό και έχουμε και τελείωμα στο να κρατηθούν τα σκουπίδια σε μία μορφή όπως ήταν αυτή τη στιγμή εξαπλωμένα σε όλες τις γωνίες της πόλης. Θέλουμε να καταργηθεί το εργοδοτικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να υπάρχει εργοδοτικό δικαίωμα και να μην υπάρχει εργατικό δικαίωμα. Δηλαδή καταργήσαμε το εργατικό δίκαιο. Τα προβλήματα είναι γνωστά, αλλά ένα μπορώ να σας πω ότι σε λίγες μέρες όπως είπε και συνάδελφος δεν άνοιξε. Φανταστείτε με θερμοκρασίες 35 και 40 βαθμούς τι έχει να γίνει. Πέρα τα προβλήματα τα άλλα της ανεργίας που πλήττουν τον νομό, τα σκουπίδια πρέπει το συντομότερο να βρεθεί λύση. Ο κ. Νικολόπουλος τόνισε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα νομοσχέδια για αποκατάσταση της αδικίας και της τάξης και για τα σκουπίδια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί ο Δήμος από άλλους γειτονικούς Δήμους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους εθνικούς εργολάβους των απορριμμάτων. Βλέπετε ότι τα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν έχουν να κάνουν με αυτή την κοινωνική συνοχή, έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση, όπως συνηθίσαμε να λέμε, της ανθρωπιστικής κρίσης που κυρίως την ζούνε στο πετσί τους οι εργαζόμενοι ή πολύ δε περισσότερο οι άνεργοι. Θέλω λοιπόν τέλος να σας πω για το φορτίο που βάζετε στις μικρές μου πλάτες, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πύργος, που αντιμετωπίζουν όλοι, το πρόβλημα των σκουπιδιών που και οι τρεις με μια φωνή θίξατε. Αντιλαμβάνουμε ότι εκτός από πρόβλημα υγείας, είναι ακριβώς και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με αυτή την περιοχή, την πανέμορφη, που είναι έτοιμη να δεχτεί και πάλι πλήθος τουριστών. Αν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να μην υπολογίζουμε και σε αυτό τον σπουδαίο πλούτο που η περιοχή έχει, έχω τη δυνατότητα να δεσμευτώ και να σας πω ότι θα πάω το θέμα, όπως μου είπατε, στην κυβέρνηση, στους αρμόδιους υπουργούς, αλλά θα αναλάβω να φέρω εις πέρας και λύσεις bypass. Αυτές τις λύσεις που κυνηγούν οι τοπικοί άρχοντες, ως αρρωγός θέλω να έρθω και όχι ότι εγώ έρχομαι να παρέμβω στα εσωτερικά τους. Δηλαδή, του να δεχτούν το αίτημα της Δημοτικής Αρχής γειτονική δήμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος για να μην δυσκολέψω τα πράγματα. Είδαμε να καταρτίθενται στη Βουλή. 5 μέρες έχει αυτή η Βουλή. Κι όμως ένα καινούριο κόμμα την πρώτη ερώτηση που βρήκε να καταθέσει δεν ήταν άλλη παρά για τα σκουπίδια. Μήπως οι εθνικοί εργολάβοι που γίνανε και εθνικοί σκουπιδιάριδες, οι εθνικοί ταβατζίδες, μήπως χάσουν και δουλειά. Για να επιβεβαιώσουν ότι οι εθνικοί σκουπιδιάριδες, οι εθνικοί εργολάβοι απέκτησαν και υποκαταστήματα μες στη Βουλή. Απέκτησαν και παραρτήματα κόμματα. Ήρθανε μόνοι τους να πούνε, να παιδιά εμείς είμαστε. Λέω λοιπόν ότι και σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν οι πάντες.
Στο επιμελητήριο τον καλωσόρισαν μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με τον πρόεδρο κύριο Κώστα Νικολούτσο, όπου συζήτησαν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Ηλίας. Γιατί εμείς πιστεύουμε ακράβατα ότι η Ηλία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα στην εθνική οικονομία από ό,τι προσφέρουμε σήμερα. Όχι μόνο από ωφελία του τόπου του δικού μας, αλλά για όλη την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, εμείς φιλοξενούμε το μεγαλύτερο οργάνωμα της Ελλάδος που είναι η Λιβύη και παράλληλα έχουμε μια πολύ σοβαρή πρωτογενή παραγωγή που μπορεί να παραπλασιαστεί. Και βέβαια είχαμε τα πρώτα θετικά νέα και δεν κρίνουμε από σήμερα ότι είμαστε στη διαδικασία αύξηση του εμπάργου για τα φράγματα, τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα μας. Έτσι άκουσα τη συμπαρέμβαση που έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική ενέργεια εδώ. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε όχι μόνο ισοσχελισμένο προϋπολογισμό, θέλουμε να έχουμε και πλεονασματικό. Αλλά πώς, με καινούργιες θυσίες ή με καινούργιες επενδύσεις. Η Ηλία προσφέρει άπειρες ευκαιρίες τέτοιες και ήρθαμε λοιπόν στο ξεκίνημα του νομοθετικού έργου που την επόμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, εμφανίζονται τα πρώτα νομοσχέδια στη Βουλή, να πάρουμε και τις δικές σας τις προτεραιότητες, να μας πείτε ποια είναι και τα δικά σας τα πρώτα θέλω, τα μεγάλα όπως είπατε, γιατί χάρηκα όταν υπογραμμίσατε ότι αυτά που σας λέμε αφορούν την Ηλία, αλλά όχι μόνο, επηρεάζουν το εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Και έχετε απόλυτα δίκιο, δεν ήταν μια μεγαλοστομία, δεν ήταν ένας βερμπαλισμός, ήταν με ακρίβεια το γεγονός όπως το αποδώσατε. Συνάντηση είχαν χθες μέλη της ΟΑΣΥ με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Γιώργο Γεωργιόπουλο μετά από πρωτοβουλία του και συζήτησαν το ζήτημα του δολωματικού ψεκασμού στα ελαιόδεντρα για το δάκο. Οι προτάσεις που κατέθεσε η ΟΑΣΥ είναι πρώτον ένας γεωπόνος ανατομέα και ευνηδιαστικός έλεγχος κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, έλεγχος στις παγίδες από τον γεωπόνο. Δεύτερον, οι παγίδες να έχουν τοποθετηθεί απαραίτητα την 1η Ιουνίου τουλάχιστον και να καλύπτεται ο τομέας σε όλο το βάθος του. Τρίτον, επάρκεια φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ελαιοδέντρων είναι πλασματικός. Τέταρτον, να αυξηθεί η χρηματοδότηση ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου και επίσης να δίνεται προτεραιότητα στους συνεταιρισμούς και στους ντόπιους χειριστές επειδή γνωρίζουν την περιοχή. Και πέμπτον, οι δημοτικές αρχές δεν πρέπει να μείνουν αμέτωχες, αλλά θα πρέπει έγκαιρα και πιο σωστά να ενημερώνουν τους παραγωγούς για την ημέρα ραντισμού. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή είχε σήμερα το πρωί ο βουλευτής Αχαΐας των ΑΝΕΛ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Νικολόπουλος. Στην ολιγόρη συνάντηση που είχαν κυριάρχησε το θέμα της αποκομιδής απορριμμάτων, όπου ο Δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή του βουλευτή για έβρεση χαδά να δεχθεί τα απορρίμματα με χαμηλό κόστος ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημότες. Ο κ. Νικολόπουλος υποσχέθηκε από την πλευρά του κάθε βοήθεια στο θέμα αυτό. Από αυτή τη διαδικασία, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία ο ενδιάμεσος φορέας που ήδη έχει συγκροτηθεί και έχει αρχίσει να λειτουργεί θα δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να δεσμευτώ και να πω ότι και η λύση που ήδη προτείνεται, μια λύση σαν και εκείνες τις πολλές που έδωσες όταν ήσουν διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που πολλές φορές μπορούσε να ξεπερνά τη γραφειοκρατία, να ξεπερνά όλα εκείνα τα εμπόδια εποφελία των ασθενών, ακόμα και αν κάποιοι ιρνούντο και αν κάποιοι νόμιζαν ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις ή υπερβάσεις πάταγαν κόκκινες γραμμές, θεωρώ ότι είναι μια λύση εφικτή. Δεν θέλω να πω στις κάμερες ότι και τις προηγούμενες μέρες με τον αρμόδιο αντιδημαρχό σου και εγώ πρόσφερα τις μικρές ταπεινές μου υπηρεσίες προς επίτευξη αυτής της λύσης. Δημοσίως όμως θέλω να δεσμευτώ και να πω ότι θα καταθέσουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό μέσα στη βδομάδα, υποχρεωτικά εκ του κανονισμού της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι ερωτώμενοι υπουργοί πρέπει να πάρουν εντός της εθνικής αντιπροσωπείας θέση για αυτό το μείζον θέμα. Επίσης, μετά το τέλος της συνάντησης έγινε ανταλλαγή δώρων μεταξύ των δύο ανδρών. Τον βουλευτή Αχαΐας συνόδευαν ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΑΝΕΛ Ηλίας Τάκης Τσιλιμίγκρας, ο γραμματέας και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Θα μου επιτρέψεις να σου προσφέρω ένα πόνημα δικό μου. Είναι ένα έργο δικό μου για τον Πατριάρχη του Λαϊκού αυτής της κεντροδεξιάς, της κοινωνικής κεντροδεξιάς.
και το δίνουμε πολύ πολύ αγάπη στον Δήμαρχο και φίλο. Και εγώ από τη σειρά, μου θα σου δώσω ένα αναμνηστικό. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΜ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697-53033-80. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνια Αντωνοπούλου, μετά τις συναντήσεις της με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ θα ανοίξουν 32.433 θέσεις προσωρινής κοινοφελούς εργασίας του ΣΟΤΑ πεντάμινης διάρκειας με διασφαλισμένα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και αμοιβή, η οποία δεν θα υπολείπεται του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του ΑΕΔ υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Σε επόμενο στάδιο θα προκηρυχθούν οι υπολοιπόμενες 19.577 θέσεις κοινοφελούς εργασίας για ανέργους σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς τους και στις περιφέρειες. Μετά την απόφαση αυτή, αναπληρώτερη υπουργός αποσαφήνισε ότι στο επόμενο κοινοφελές πρόγραμμα θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των ανέργων και των οικογενειών τους, αλλά και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Την παράταση της σύμβασης για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής περίοδου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκος Βούτσης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ο Υπουργός επεσήμανε πως οι τρέχουσες συμβάσεις λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου και ως εκ τούτου οι μαθητές θα βρεθούν δίχως κάλυψη. Η παράταση θα δοθεί με σχέδιο νόμου το οποίο θα υποβληθεί προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Ο Νίκος Βούτσης επέμεινε στην ανάγκη να μην μείνει κανένας μαθητής χωρίς μέσο μεταφοράς, ενώ στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι παρίσταται ανάγκη αντιμετώπισης επιγουσών αναγκών που σχετίζονται με την ομαλή σχολική ζωή χιλιάδων παιδιών και διενεργούνται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Το αίτημα για παράταση του ισχύοντος μεταβατικού σταδίου στηρίζεται ομόφωνα από το σύνολο των αυτοδιοικητικών δομών και πολιτικών δυνάμεων. Επίσης, αντιπροσωπεία Ομοσπονδίας Γονέων Παιδιών που υποσιτίζονται και εκπρόσωποι από 5 ΕΛΜΕ συναντήθηκαν σήμερα με τον κύριο Βούτσι, ζητώντας την ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης για την παροχή γευμάτων στα ολοήμερα σχολεία, κάλυψη των εμβολιασμών και των ιατροφαρμακευτικών αναγκών αυτών των παιδιών, αλλά και επίλυση του ζητήματος που προέκυψε για τη μεταφορά των μαθητών. Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι αρκετοί Δήμοι κάνουν εξαιρετική δουλειά σε αυτόν τον τομέα, αντιμετωπίζοντας καθημερινά, προλαμβάνοντας και ενισχύοντας δύσκολες καταστάσεις σε συνεργασία με τις δομές αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας της λαθρομετανάστευσης των τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν χθες, 27 Δευτέρου 2015, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αχαΐας, Ακαρνανίας και Ηλίας. Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή αστυνομικών των τοπικών αστυνομικών τμήματων και των υπηρεσιών ασφαλείας των διευθύνσεων αστυνομίας Αχαΐας, Ακαρνανίας και Ηλίας. Αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ηλία με τα εξής αποτελέσματα. Ελέγχθησαν 262 άτομα και 187 οχήματα. Προσήχθησαν 48 άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες. Συνελήφθησαν 14 άτομα, από τα οποία 4 ημεδαπή για παράβαση διατάξεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 2 ημεδαπή για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 6 αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, 1 αλλοδαπός για καταδικαστική απόφαση και 1 ημεδαπός για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαιώθηκαν 54 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ προκειμένου να ανανεώσουν την ασφαλιστική ικανότητα για την περίοδο από 1η Τρίτου 2015 έως 29 Δευτέρου 2016 και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας, αφού όλες οι σχετικές διαδικασίες μπορούν να γίνονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τη δυνατότητα αυτή έχουν όσοι υπάγονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ επισημαίνει τα εξής. Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και η αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την ανανέωσή τους καταργήθηκε. Για τους άμεσα ασφαλισμένους που έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, έχουμε ήδη αναγγείλει ηλεκτρονικά την ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας στο Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Περίθαλψης, ώστε οι πάροχοι υγείας, νοσοκομεία, κλινικές, γιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Να τους εξυπηρετούν με την επίδειξη του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και κυρίως χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας. Τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγοι και τέκνα έως 18 ετών των ασφαλισμένων δικαιούχων περίθαλψης εξυπηρετούνται από τους παρόχους υγείας χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, έστω και αν δεν διαθέτουν αριθμό μητρώου ασφαλισμένων, αρκεί να επιδείξουν ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, στο οποίο είναι καταχωρημένα. Για τα προστατευόμενα μέλη, συζύγους και τέκνα των ασφαλισμένων του Ταμείου ΓΟΠΑΔ ΤΙΔΚΙ, η ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Περίθαλψης την 3η 3 Τρίτου 2015. Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα από το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, www.ika.gr, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, ασφαλιστική ικανότητα. Τέλος, από τον επόμενο μήνα θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα παρέχεται δυνατότητα απογραφής των προστατευόμενων μελών, συζύγων και τέκνων που είναι καταχωρημένα σε οικογενειακά βιβλιαρία υγείας με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση.
Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 2621 020168 και 697-53033-80. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 71.
με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχετε ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ωραία τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 66 30 968.